Χαιρετίζω από πλευράς Περιφερειακής Αρχής το Δήμερο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας που συνδιοργανώνεται από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και στην ουσία είναι μια ιδέα που κάνει πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη που όλοι τη θέλουμε. Θέλω να συγχαρώ τον Αντώνη Χαροκόπο για την πρωτοβουλία που πήρε ώστε να υπάρξει αυτή η διοργάνωση και να πω ότι στηρίζουμε σαν Περιφερειακή Αρχή μεταφέροντας και το χαιρετισμό και την συμπαράσταση του Νεκτάριου Φαρμάκη στην όλη λειτουργία αυτού του διημέρου. Να πω λοιπόν ότι μέσα από το πρόγραμμα Δράσεις για την Υγεία η Περιφερειακή Αρχή θα στηρίζει τέτοιες ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν και στην ενημέρωση κυρίως των πολιτών πάνω σε θέματα υγείας αλλά και στην σύσφιξη στην πράξη των δεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης, κάτι που μας ενδιαφέρει για όλους τους πολίτες της περιφέρειάς μας. Το πρώτο φεστιβάλ φορέων κοινωνικής φροντίδας που πραγματοποιείται, έχοντας η κοινωνία μας περάσει μια πολύ δύσκολη πανδημία που επηρέασε τους πολίτες και ειδικά τις ευάλωτες και τις κοινωνικές ομάδες σε μεγάλο βαθμό. Η τόσο μεγάλη συμμετοχή φορέων που ξεπέρασε τις προσδοκίες μας αποδεικνύει τη σημαντική ανάγκη που υπάρχει για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας που εξαιτίας του κορονοϊού τέθηκαν σε δεύτερη μοίρα. Αποδεικνύει όμως ότι σε δύσκολες περιόδους η συμμετοχή, η συνεργασία και η ενότητα παραμένουν έννοιες που διακατέχουν τους φορείς που συμμετέχουν στο φεστιβάλ δίπλα στον πολίτη και τον συνάνθρωπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη στενή και σταθερή συνεργασία την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Δήμο Πατρέων και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, τους υποστηρικτές και βέβαια τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Εύχομαι με τη συνδρομή και τη στήριξη όλων μας το Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας να εξελιχθεί σε θεσμό με την ίδια δυναμική και μαζική συμμετοχή. Σας ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη χαρά, όλοι εμείς από το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, Άλμα Ζωής Νομού Αχαΐας, τον οποίον και εκπροσωπώ, συμμετέχουμε στο Διήμερο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της, κύριο Αντώνη Χαροκόπο, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο της Πάτρας για τη συνεργασία που προσέφεραν να γίνει αυτό το τόσο σημαντικό Φεστιβάλ Υγείας και τους κοινωνικούς φορείς φυσικά που έλαβαν μέρος. Θέλω να σας καλέσω με μία φωνή πολύ μεγάλη να έρθετε όλοι να παρακολουθήσετε το φεστιβάλ, να ενημερωθείτε για τη δράση και το έργο του κάθε συλλόγου και του κάθε φορέα που λαμβάνει μέρος σε αυτό το διήμερο και θέλω ακόμα να σας πω μέσα από την καρδιά μου ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Εμείς λοιπόν με αυτό το σύνθημα θα είμαστε μαζί σας, κανένας καρκίνος μαστού και κανένας άνθρωπος στενοχωρημένος μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουμε αυτό το διήμερο. Ευχαριστούμε θερμά. Χαιρετίζουμε και φέτος τους διοργανωτές αυτής της μεγάλης προσπάθειας και ευχαριστούμε την Περιφερειακή Οργάνωση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες για την πρόσκληση. Είμαστε η Πανελλήνια Εταιρεία Γεριατρικής και Γεροντολογίας και 22 ολόκληρα χρόνια αγωνιζόμαστε για την εξάλληψη των κοινωνικών διακρίσεων και του κοινωνικού ρατσισμού σε βάρος των ηλικιωμένων μας. Επιμορφώνουμε γιατρούς, νοσηλευτές, φροντιστές, διοργανώνοντας συνέδρια, ημερίδες και δομούμε προγράμματα σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και τοπικούς φορείς με θέματα πάντα του κυριατρικού ενδιαφέροντος. Φροντίζουμε τους ηλικιωμένους μας, όπως επίσης και τους πάσχοντες από νόσο Αλσχάιμερ στο σπίτι ημέρας, στο χώρο της εταιρείας μας. Ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία, την πολιτεία για τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας.
μέρος με νέες τεχνολογίες για να παραμείνουν ανεξάρτητοι. Διασκεδάσουμε όλοι μαζί τους με αισιοδοξία και ελπίδα για το αύριο. Γι' αυτό χορεύουμε όλοι μαζί, διοργανώνουμε εκδηλώσεις, παρακολουθούμε θεατρικές παραστάσεις, οργανώνουμε συναισθιάσεις και άλλες πολλές εκδηλώσεις, σουζάκια και όμορφες καταστάσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κουλιάρας Νικόλος. Είμαι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών Παράρτημα Αχρίας. Εκ μέρους όλου του ΔΣ του Συλλόγου, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Περιφερειακή Ομοσπονδία και το ΔΣ της για την πρόσκληση και για την διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Τέτοιες πρωτοβουλίες σφυριλατούν την ενότητα στον χώρο μας. Επίσης, ευαισθητοποιούν την κοινότητα απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι ο Σύλλογός μας, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1987 στον νομό μας, συνεχώς εργάζεται για να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των τέτρα πάρα και κινητικά αναπήρων στον νομό μας, καθώς και των οικογενειών τους. Εμείς θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση να εργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διοικητικού Συλλόγου Πατρών χαιρετίζει και συμμετέχει στο Δήμερο Φεστιβάλ Κοινωνικής Φροντίδας που διοργανώνει η Υπομαμαία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με πολλούς και αξιόλογους φορείς κοινωνικής δράσης. Η πανδημία COVID-19 έρθει να αναδείξει την ανεκτήμητη αξία της ατομικής υγείας και της συλλογικής υγείας. Απαιτείται λοιπόν ολική επαναφορά στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση των νόσων, αλλά και σε δράσεις κοινωνικής φροντίδας. Συγχαρητήρια σε όλους και καλή μας επιτυχία. Είμαι η Βασιλική Παναγοπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου ΑΜΕΑ Αλκιόνι από την ΑΦΠΑΚΤΟ, ένα σύλλογος που δραστηριοποιείται από το 2003 στον χώρο των ανθρώπων με αναπηρία, λειτουργώντας δομές υποστήριξης, διαβίωσης για τους ανθρώπους μας με αναπηρία. Και με μεγάλη χαρά απαντήσαμε στην πρόσκληση της ΠΟΜΑΜΕΑ να συμμετέχουμε σε αυτό το φεστιβάλ, το Φεστιβάλ της Χαράς, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη μετά την περιπέτεια του κορονοϊού που κράτησε όλη αυτή τη χρονιά. Η προώθηση της ασφάλειας των πολιτών και της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία και γενικότερα των ευπαθών ομάδων αποτελεί προτεραιότητα για το Ινστιτούτο. Ο σεβασμός του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σημαίνει σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή. Η τήρησή του είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να εφαρμόζουμε. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μέσα από ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, με συνεργασία, κατάρτιση οδηγών, μελέτη, έρευνα και προώθηση πολιτικών και μέτρων σχετικών με την οδική ασφάλεια και την αυτόνομη κυκλοφορία των πολιτών με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και εν γέννη με μειωμένη κινητικότητα στην πόλη. Άλλωστε, 16 χρόνια τώρα, στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, έχουμε επικεντρωθεί στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση μικρών και μεγάλων, έχοντας εκπαιδεύσει πάνω από 240.000 μαθητές στα σχολεία και ευαισθητοποιήσει εκατομμύρια πολιτών με τις δράσεις μας και τις καμπάνιες ενημέρωσης. Η οδική ασφάλεια είναι δικαίωμα όλων των πολιτών ανεξαιρέτως. Τα δικαιώματα δεν έχουν ούτε χρώμα, ούτε κόμμα, είναι πανανθρώπινα και οικουμενικά. Έτσι και η οδική ασφάλεια είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση όλων μας. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή το Talking Hands να συμμετέχει στο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Είμαστε εδώ γιατί υποστηρίζουμε τα ίσα δικαιώματα και την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Ποιοι είμαστε? Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Talking Hands. Δίνουμε τη δυνατότητα στους ακούοντες να γνωρίσουν τον κόσμο των κοφών μέσω της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, στο οποίο έχουμε τη χαρά έπειτα από σχετική πρόσκληση να συμμετάσχουμε. Είμαστε εδώ ως εκπρόσωποι του Γραφείου Κοινωνικής Μέρημνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το γραφείο μας ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2018 και απευθύνεται στους φοιτητές που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όμως εξυπηρετεί όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος μας είναι η παροχή ισότιμης εκπαίδευσης, ευκαιριών και προσβασιμότητας σε όλους τους φοιτητές. Απότερος σκοπός μας είναι η αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών, η μείωση της ακαδημαϊκής διαρροής, καθώς και η μετέπειτα ένταξη στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.
Όλες οι παροχές της κοινωνικής μέρημνας είναι δωρεάν για τους φοιτητές και τηρείται απόλυτα το προσωπικό απόρριτο με βάση τις κείμενες νομοθεσίες. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας είναι οι εξής: ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική, ψυχολογική στήριξη, ιατρική υποστήριξη και φυσικοθεραπεία στους φοιτητές με κινητικά προβλήματα, υπηρεσίες ψηφιακής προσβασιμότητας, επαγγελματική και ακαδημαϊκή συμβουλευτική, υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης και μετακίνηση των φοιτητών με αναπηρία από και προς την πανεπιστημιακή κοινότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Από το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, Μεσολόγγι Αγρίνιο, ευχαριστούμε την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων για την ευκαιρία που μας δίνει να λάβουμε μέρος στο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Τέτοιες δράσεις αναδεικνύουν τις δεξιότητες των συμμετεχόντων, διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους και συμβάλλουν στην κοινωνική αποδοχή και ένταξη, ευαισθητοποιούν την κοινωνία. Συγχαίρουμε τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Θα είμαστε πάντα πρόθυμοι σε κάθε τους κάλεσμα. Καλή επιτυχία! Εκ μέρους του Χάρη σε Ζωή του Ινστιτούτου Κυταρικών Θεραπείων του Πανεπιστημίου Πατρών, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία των οργανωτών του Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Τους συγχαίρουμε για αυτή τη δημιουργική τους προσπάθεια, η οποία θέτει την πρόληψη, την έγκυρη αντιμετώπιση και τη θεραπεία σε πρώτο πλάνο στην κοινωνία μας. Καθημερινά, εκατοντάδες συνάνθρωποι μας διαγνώσκονται με κάποιον καρκίνο του αίματος, όπως η λευκαιμία, η οποία είναι και η πιο συνήθις μορφή καρκίνου στα παιδιά. Για πολλούς, η μόνη ελπίδα είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών από ένα συμβατό εθελοντιδότη. Έτσι λοιπόν, το Χάρη σε Ζωή εγγράφει εθελοντές στην Εθνική και την Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών, προκειμένου να βοηθά ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης να βρουν ένα συμβατοδότη. Έλα μαζί μας. Γίνε και εσύ δότης μυελού των οστών. Γεια σας. Είμαι η Φένια Χόρμπα και είμαι πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Δυτικής Ελλάδος, που στόχος μας είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση για τα άτομα με προβλήματα όρασης μέσω ποικίλων δράσεων. Στο φεστιβάλ αυτό, η συμμετοχή μας θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα θα εστιάσουμε στην κινητικότητα και στον κώδικα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille. Θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχετε στις δράσεις του συλλόγου μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Ο κοινωνικός συνδεσμός Φάρος είναι μια πρωτοπόρος και καινοτόμος μονάδα ψυχικής υγείας, η οποία έχει την υποχρέωση της δημιουργίας θέσεων προσφοριζόμενης εργασίας για πρόσωπα με ψυχική αναπηρία, τα οποία βρίσκονται μέχρι τώρα στο κοινωνικό περιθώριο. Εάν η εργασία για κάθε άνθρωπο είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα, για τα πρόσωπα με ψυχική αναπηρία η εργασία είναι και αναγκαιότητα, διότι έχει και θεραπευτική αξία. Γι' αυτό και ο Κίσπε Φάρος θέλει να δώσει το μήνυμα ότι και η κοινωνία και η πολιτεία έχουν την υποχρέωση να στηρίξουν το έργο αυτό του συνεταιρισμού, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δημιουργία θέσεων υποστηριζόμενης και προστατευμένης εργασίας για την ευάλωτη αυτή κοινωνική ομάδα, η οποία είναι και πολύ άρθρη. Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, ο όμιλος εθελοντών κατά την καρκίνο αγκαλιάς. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, σε όλους όσους συμμετέχουν. Συγχαρητήρια στην περιφέρεια. Εύχομαι να έχει καλή επιτυχία και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετέχουν και όσους πραγματικά φροντίζουν για την υγεία των ασθενών. Πραγματικά είμαστε δίπλα σας, κοντά σας και θέλουμε να παραμείνουμε έτσι, διότι διαδίδοντας για την πρόληψη και την πρώην τέλειωση της διάγνωση, η οποία σώζει ζωές, θα βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για μια καλύτερη υγεία. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολικής Αιγιάλιας Οδεσμός δραστηριοποιείται στα σύνορα του νομού Αχαΐας με την Κορινθία και απευθύνεται στους κατοίκους της Ακράτας, της Αιγύρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Είμαστε και εμείς εδώ για να στηρίξουμε την προσπάθεια της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων. Χάρη σε ζωή! Είναι στο αίμα σου! Γεια σας! Θα ήθελα να πω ότι το ΔΣ της Ελεάνας Νομού Αχαΐας εύχεται καλή επιτυχία σε αυτό το σημαντικό φεστιβάλ
φορέων κοινωνικής φροντίδας, καθώς και όλων των συλλόγων υγείας που γίνεται σήμερα. Ο σκοπός αυτού του φεστιβάλ θεωρώ ότι είναι η σύμπραξη όλων των φορέων υγείας και, και σε άτομα με αναπηρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να συνευρίσκονται, να ανταλλάσσουν απόψεις και να μπορεί ο καθένας μας να λειτουργεί καταλυτικά για τον άλλον. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη κάθε φορά να γίνει θεσμός αυτό το φεστιβάλ, είτε είναι κοινωνικής φροντίδας, είτε είναι υγείας, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Σημασία έχει ότι η συνέβρεση είναι αυτή που φέρνει θετικά αποτελέσματα. Να είστε καλά, εύχομαι καλή επιτυχία και πάλι ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Γεια σας. Λέγομαι Παναγιώτης Βασιλείου και εκπροσωπώντας το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία Διάπλασης, θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που έχουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε αυτή τη σειρά εκδηλώσεων και για το λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων. Σας προσκαλούμε στο περίπτερο του διάπλασης, έτσι ώστε να γνωριστούμε καλύτερα, να συζητήσουμε αλλά και να σας δείξουμε μερικές από τις δημιουργίες των παιδιών μας. Να είστε καλά και ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο διήμερο. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία χαιρετίζει το διήμερο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της Πάτρας. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, μία από τις παλαιότερες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με ιστορία 63 ετών, προσφέρει συνέχεια τη βοήθειά του στους συνανθρώπους μας που πάσχουν από καρκίνο ή προσφέρει τις υπηρεσίες της για την πρόληψη της νόσου. Έχουν γίνει μεγάλη πρόοδοι, υπάρχει μεγάλη βελτίωση, αλλά πάντα υπάρχει το περιθώριο και η ανάγκη να υπάρξει μία βοήθεια σε όποιον άνθρωπο έχει νόσο, σε όποιον πάσχει. Με το αίσθημα της αλληλεγγύης που μας διακρίνει, θεωρούμε τους εαυτούς μας κομμάτι όλου του μεγάλου κινήματος της κοινωνικής αλληλεγγύης στη χώρα μας. Εύχομαι την καλύτερη επιτυχία των εκδηλώσεών σας. Ο Σύλλογος Ατόμων με Ζαχαρόδη Διαβήτη Πάτρα Ζωή Γλυκιά είναι δίπλα σε όλα τα άτομα με ζαχαρόδη διαβήτη και έχει ως στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη, την εκπαίδευση αλλά και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Συμμετέχουμε και εμείς στο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας στις 26 και 27 Ιουνίου στην Πλάζα Εότ Πάτρας με το δικό μας περίπτερο για να ενημερώσουμε για το ζαχαρό διαβήτη. Χαιρετίζουμε το διήμερο φεστιβάλ που διοργανώνει η Ομοσπονδία Περιφερική Ατόμων με Αναπηρία της Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σαν κοινωνικός οργανισμός δηλώνουμε ότι θα είμαστε κοντά σας προκειμένου να προβάλλουμε, να ευαισθητοποιήσουμε την κοινότητα, την κοινή γνώμη για τα προβλήματα που απασχολούν γενικότερα τις ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρίες. Γι' αυτό το σκοπό άλλωστε οργανώσαμε και στήσαμε και το γραφείο ΑΜΕΑ στην αγορά Αργύρη, όπου ευαισθητοποιούμε τους πολίτες και ενημερώνουμε για το τι δικαιούνται, τι μπορούν να διεκδικήσουν για ό,τι αυτή τη στιγμή οι παροχές υπάρχουν και μπορούν να τους βοηθήσουν. Θα είμαστε κοντά σε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη και στην Ομοσπονδία σας και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Ονομάζομαι Ανδρεοπούλ Βασιλική. Εκπροσωπώ ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το Σωματείο Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία, Στένος, το οποίο ιδρύθηκε το 2015 στην Πάτρα. Ο σκοπός μας είναι να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας, με αξιοπρέπεια στην εργασία και γενικά στη συμμετοχή μας στην κοινωνία. Πολλές φορές η ψυχική ασθένεια αντιμετωπίζεται με καχυποψία και ειρωνία, ίσως λόγω άγνοιας. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα συνεργασίες και αγώνα. Εύχομαι καλή επιτυχία στο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και ό,τι καλύτερο σε όλους τους συνανθρώπους μας που περνάνε δύσκολα, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για λόγους υγείας. Η Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Κλίνησης Καταπλάκας Δυτικής Ελλάδος
συμμετέχει, συνηγορεί και χαιρετίζει το Φεστιβάλ Κοινωνικών Φορέων της περιοχής όπου δραστηριοποιείται. Σκοπός των φεστιβάλ είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας, αλλά κυρίως είναι η αφύπνιση των ηθινόντων στα κέντρα λήψης αποφάσεων της πολιτείας. Μέσα στα μύρια προβλήματα που βιώνουμε, σκοπός μας και στόχος μας κυρίως είναι η αξιοπρεπής διαβίωση όλων μας. Το λάβαρο του σωματείου μας είναι το κερδίζουμε ενωμένοι. Και ναι, είμαστε σίγουροι ότι κερδίζουμε ενωμένοι, με αλληλεγγύη, με κοινωνική αγάπη και με ενότητα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Κλίνησης κατά Πλάκας, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και επιτυχία. Η ΕΛΕΠΑΠ είναι ένα όραμα, ένας θεσμός 85 χρόνων για όλη την Ελλάδα. Αυτό το όραμα στο Αγρίνιο πριν 25 χρόνια, μια ομάδα ανθρώπων που είχαν περίσσευμα ψυχής, αγάπης και θέληση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, το έκαναν πραγματικότητα. Η ΕΛΕΠΑΠ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και αποτελεί το έκτο παράρτημα σε όλη την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα παραρτήματα είναι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Βόλο και Χανιά. Η ΕΛΕΠΑΠ ασχολείται με τη διάγνωση, αποκατάσταση και αποθεραπεία των παιδιών με κινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, όπως εγκεφαλική παράλυση, νευρομυϊκές παθήσεις, σύνδρομα με συνοδά κινητικά προβλήματα, προβλήματα λόγου και μάθησης, φροντίζοντας παράλληλα και τη στήριξη των οικογενειών τους. Αποστολή της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου είναι να παρέχει σε κάθε παιδί από βρέφος πρόσβαση στα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό και θρησκευτικό υπόβαθρο, χωρίς διακρίσεις. Είμαστε τυχεροί που από τα προηγούμενα χρόνια έχουμε άψογη συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων, που ο χαρακτήρας της είναι κοινωνικο-συνδικαλιστικός. Η ΕΛΕΠΑ προσπαθεί με κάθε τρόπο, μέσω των μελών της τοπικής διοικούσης επιτροπής, που είναι όλοι εθελοντές, να ενημερώνει, να ευαισθητοποιεί τους πολίτες και να αναδεικνύει το έργο της, όπως με τη συμμετοχή της στο σημερινό φεστιβάλ. Η Περιφερειακή Ομοσπονδία, με δράσεις όπως τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Κοινωνικών Φορέων, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Πατρέων, ανταποκρίνεται στους στόχους του κοινωνικού χαρακτήρα της. Ως ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου είμαστε περήφανοι που καταφέρνουμε να εξυπηρετούμε γεωγραφικά τους νομούς Έτωλα Καρνανίας, Αχαΐας, Ηλίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας και Ιωνίων Νήσων, που στα 22 χρόνια λειτουργίας της στο άρτιο και υπερσύγχρονο κτίριο με τους άριστους εξειδικευμένους επιστήμονες, πολλά παιδιά κατακτούν το στόχο τους, στέκονται στα πόδια τους, φοιτούν σε κανονικά σχολεία, προχωρούν στο μέλλον με βήματα σταθερά, βήματα ζωής. Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στο εγχείρημα αυτό και την πρωτοβουλία σας. Ιδιαίτερα συγχαίρω τον κύριο Χαροκόπο και τον ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή του στο σημερινό φεστιβάλ, ο οποίος επί σειρά ετών κάνει τιτάνιες προσπάθειες για τα ΑΜΕΑ από όλες τις θέσεις που υπηρετεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλή πορεία με επιτυχίες, δύναμη και πρόοδο στο έργο σας. Για μένα, ο Σόψη Πάτρας είναι ανάγκη, δύναμη, αγάπη, αλληλοεκτίμηση και σίγουρο μέλλον. Ένας μεγάλος συμπαραστάτης για τους φροντιστές και για τους λήπτες. Ο Σόψη Πάτρας είναι το καταφύγιο μας και το δεύτερο σπίτι μας. Αλληλεγγύη, ισότητα. Σόψη, όνειρα για ζωή. Μοιρασιά, συμφωνία και αλληλοκατανόηση. Αυτοοργάνωση και προσπάθεια για ισοτιμία και αγώνας ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό. Δυνακαλιά. Και νομίζω είναι αυτό που όλοι έχουμε ανάγκη σήμερα. Μια παρέα. Απασχόληση του μυαλού. Σύνθημα της φλόγας ήταν και είναι το όλοι μαζί μπορούμε να κρατήσουμε αναμένη τη φλόγα της ελπίδας για κάθε πάσχοντα και για ολόκληρη την κοινωνία. Όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο και να ελαφρύνουμε το φορτίο σε όσους κλήθηκαν να ανέβουν ένα Γολγοθά στη ζωή τους. Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων
με αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων νήσων, με επικεφαλή στον πρόεδρό της και συνοδοιπόρο μας σε κάθε αγώνα μας, Αντώνη Χαροκόπο, φροντίζει για τη δημιουργία ενός κοινού μετόπου. Ως φλόγα, ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές του διήμερου Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας για την ευκαιρία που μας δίνουν να απλώσουμε χέρι στην κοινωνία και όλοι μαζί να πορευτούμε σε αυτόν τον αγώνα ζωής. Ο Σύλλογος Εθελοντών Ημορρωτών Δωρητών Οργάνων Σώματος του Νομού Ετωλοκαρνανίας συγχαίρει το Προεδρείο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων για την εκδήλωση που διοργανώνει. Απαιτούμε από την Πολιτεία να υιοθετήσει τη θέση της Ομοσπονδίας όπως αυτές θα προκύψουν από την εκδήλωση. Απαιτούμε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να φροντίσει έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια κτίρια για άτομα με αναπηρία. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, ολόψυχα, καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Η κλινική αποκατάσταση κακώς ενωτιαίου μυελού, δεδρεύει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, αποτελεί εξ ολοκλήρου δωρεά τους ζεύγους Δημήτρη και Βέρα Σφίκ. Η δημιουργία μιας κλινικής αποκατάστασης στην περιοχή μας υπήρξε πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος. Παρ' όλα αυτά, χρειάστηκαν 20 έτη για την πραγματοποίησή της. Ο Σύλλογος Φίλων της Κλινικής Αποκατάστασης δημιουργήθηκε ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της κλινικής σε μια προσπάθεια να υπερπηδηθούν τα εμπόδια ώστε να στελεχωθεί σωστά. Ο Σύλλογος υπήρξε αργός στις προσπάθειες του προσωπικού και ταυτόχρονα προσπάθησε να ενδυναμώσει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και να τους στηρίξει στο δύσκολο έργο που έχουν να αντιμετωπίσουν μετά το τέλος της νοσηλείας τους και την αποκατάστασή τους. Of our people to the center stage. Undivided, we are one. When it's said and done, just try and become a better man, a better son. No shadows if you face the sun. You could try to run, but it's only that far. Fall in the sky if you aim for the stars. Out of this world, feel like we hit the ceiling, breathing like we living up on Mars. Never the same, people gonna change, shivering in pain. Never
Ξεκινήσαμε το 1988 με στόχο να ενημερώσουμε τους νέους για τα διέξοδα στα οποία οδηγεί η εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Γρήγορα αντιληφθήκαμε και κατανοήσαμε ότι η εξάρτηση δεν αφορά μόνο τις ουσίες, αλλά και συνήθειες, υπεύθυνες για πολλές δυσλειτουργικές συμπεριφορές στην κοινωνία μας. Ταυτιστήκαμε με την άποψη σημαντικών δασκάλων μας ότι η βασική εξάρτηση είναι αυτή από μια ζωή χωρίς νόημα. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής διαπαιδαγωγεί τους ανθρώπους ότι η ευτυχία είναι ανάλογη με τα υλικά αγαθά που αποκτούν και τις εφήμερες επιφανειακές απολαύσεις. Έχει θέση μέτρο της ανθρώπινης αξίας αυτά που έχουν και όχι αυτό που είναι οι άνθρωποι. Δημιουργεί συνθήκες απομόνωσης, ανταγωνισμού, αναξιοκρατίας, ατομικού ωφελημισμού, κοινωνικής αδιαφορίας. Όλα αυτά τα χρόνια, σε συνεργασία με άλλες κοινωνικές ομάδες, έχουμε στρατευτεί σε έναν άλλον τρόπο ζωής που δίνει νόημα και αξία στη ζωή μας. Οι αρχές και οι αξίες της πρόληψης είναι η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, ο σεβασμός, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η αλληλεγγύη, η δράση και ο αγώνας για ποιότητα στη ζωή. Στις ομάδες που λειτουργούν από την νηπιακή ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή στην πρόταση, εκπαιδευόμαστε ώστε οι στόχοι μας και τα όνειρά μας να γίνουν πράξη. Να προχωρήσουμε εμείς σε αλλαγές που θα μας δώσουν νόημα ζωής και στη συνέχεια να στηρίξουμε όσους θέλουν και ιδιαίτερα τα παιδιά να αναζητήσουν το δικό τους νόημα. Συχνά ακούμε ότι τα παιδιά αποτελούν το μέλλον και πρέπει να τους προσφέρουμε τα πάντα. Όμως σε αυτά τα πάντα λείπει το πιο βασικό, το προσωπικό παράδειγμα των ενηλίκων. Γιατί τα παιδιά εκπαιδεύονται από αυτά που βιώνουν και όχι από αυτά που ακούνε ή από την παροχή υλικών αγαθών. Για να έχουμε λοιπόν ένα καλό μέλλον τα παιδιά μας, οφείλουμε εμείς οι ενήλικες να διαμορφώσουμε έναν καλό κόσμο για να τον κάνουν καλύτερο. Η Κλίμακα είναι ένας κοινωνικός φορέας, μη κερδοσκοπικός, που ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιστεύουμε και εργαζόμαστε για έναν κόσμο όπου η αλληλεγγύη και η συλλογική δράση αγωνίζονται να ανατρέψουν τα αίτια του αποκλεισμού και των ανισοτήτων. Στον πυρήνα των δράσεών μας βρίσκονται η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, το δημόσιο συμφέρον, η βιωσιμότητα, η αλληλεγγύη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αξιοποιώντας πρωτοπόρες και καινοτόμες πρακτικές, οι μονάδες ψυχικής υγείας που λειτουργούν από την Κλίμακα σε όλη την Ελλάδα φιλοδοξούν να έχουν τη μέγιστη συνεισφορά στην κοινότητα, αναπτύσσοντας δράσεις προαγωγής της ψυχικής υγείας, πρόληψης ή και αντιμετώπισης ζητημάτων ψυχικής υγείας σε συμπολίτες μας που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Στον πλαίσιο των δράσεων προαγωγής της ψυχικής υγείας, οι μονάδες της Κλίμακα που λειτουργούν στην Πάτρα, Ιπατία και Σεμέλη συμμετέχουν φέτος στο διήμερο φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας στις 26 και 27 Ιουνίου. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό την εξάπλωση και διάδοση της εθελοντικής προσφοράς αίματος στην περιοχή μας, υπηρετώντας τον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Η όλη προσπάθεια των 30 χρόνων έφερε το Σύλλογό μας ανάμεσα στους 5 μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές αιμοδότες και τους συνεργάτες μας για την θεάρεστη προσφορά τους. Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή. Είναι στο χέρι σας.